Φώθηκε το τελικό 1-2. Στο 37ο λεπτό του παιχνιδιού, ο Κανούλας με σούτ άνοιξε το σκορ για την αναγέννηση επανομής. Το γκολ της Σοφάρης για την ομάδα του Μιχάλης Γιώγα πέτυχε ο Κοταρέλας με σούτ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πριν καλά-καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των παικτών του Τυρνάβου, ο Τσουκάνης των φιλοξενούμενων με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 για την επανομή. Η ομάδα του Μιχάλης Γιώγα έμεινε στους 28 βαθμούς στον πίνακα με τη βαθμολογία και έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει ένα πολύτιμο βαθμό για τη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Όπως ήταν αναμενόμενο, απογοητευμένος από τον τρόπο που ήρθε η ΙΤΑ, ήταν τεχνικός του Τυρνάβου σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Υπάρχει μεγάλη στεναχώρια, πίκρα μεγάλη, απογοήτευση θα έλεγα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και πρώτος εγώ θα πρέπει να βρω το κουράγιο να στυλωθούμε στα πόδια μας και να κοιτάξουμε μπροστά. Όταν πετυχαίνει γκολ στο 93, φυσικά μας ευνόησε η τύχη, μία φορά εμάς μας ευνόησε η τύχη και μας το πήρε πίσω αμέσως μέσα σε δευτερόλεπτα. Δυστυχώς όμως οφείλουμε να στυλωθούμε στα πόδια μας και να κοιτάξουμε τον επόμενο αντίπολο. Το σημαντικότερο είναι η διάθεση των παιχτών για να μην χάσουν το αποτέλεσμα. Στο σημείο που σοφαριστήκαμε, θεωρήσαμε όλοι ότι το παιχνίδι πάει στην ισοπαλία. Παρ' όλα αυτά είχαν τη διάθεση, το πιστεύαν το αποτέλεσμα και μέχρι το τέλος κατορθώσαμε στο επόμενο λεπτό να κάνουμε τον γκολ. Δεν ήμασταν προσεκτικοί στη φάση που δεχτήκαμε το γκολ. Θεωρώ όμως ότι είναι μια σπουδαία νίκη μέσα σε μια έδρα η οποία ο αντίπαλος καίγεται για βαθμούς. Θεωρούμε ότι έχουμε την ομάδα για να πετυχαίνουμε τέτοιες νίκες, έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας και πιστεύουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Και συνεχίζουν κάποιοι και υποστηρίζουν.